Το ντέρμπι της χρονιάς για την Γάμαρη Τεχνική, το πρώτο ομίλο μόλις τελείωσε στο Λουτρό. Ολυμπιακός Λουτρού, πλατή 0-1, οριακά πρωταθλητής στο πλατή. Μαζί μου ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού Λουτρού, ο Νίκος Αναστασόπουλος. Το παιχνίδι πώς ήταν? Ήταν δίκαιη η επικράτηση του Πλατέως? Εντάξει, το συγκεκριμένο μάτς θεωρώ ότι δεν ήταν δίκαιη η επικράτηση του Πλατέως. Δείξαμε μια πολύ δυναμική, πολύ μεγάλη δυναμική σήμερα. Η ομάδα μας έκανε κάποιες μεταγραφές, δυνάμωσε πολύ. Το υπάρχουν ρόστερ είναι για μεγάλα πράγματα. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες μου και τους είπα ότι η εμφάνιση σαν αυτή είναι εμφάνιση Β και Α2 κατηγορίας, δεν είναι για το γάμα τοπικό. Επίσης έδωσα συγχαρητήρια στην ομάδα του Πλατέως για όλη την πορεία του στο πρωτάθλημα, τη σταθερή πορεία του στο πρωτάθλημα από την αρχή μέχρι τώρα. Είναι άξιοι. Εμείς θα βρούμε τον δρόμο μας. Έχουμε και τα μπαράζ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ δυνατή ομάδα και θα καταφέρουμε να ανεβούμε και εμείς στη Β. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε και εμείς. Στις λεπτομέρειες, θα λέγαμε, κρίθηκε η άνοδος. Κάτι ενδιάμεσο στο παιχνίδι. Από τη στιγμή που ο αντίπαλος έμεινε με παίχτη λιγότερο, τι έγινε? Έγινε κάποιο blackout στην ομάδα? Αγχώθηκε περισσότερο? Δεν είναι blackout στην ομάδα. Η ομάδα ανέβηκε, πήρε μέτρα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει από το τεχνικό επιτελείο. Έγινε. Πήρε τα μέτρα που χρειάζονταν η ομάδα, βάλαμε δεύτερο σέντερ φορ να πιέσουν περισσότερο την άμυνα, απλά δεν βγήκαν οι φάσεις. Σε μια αντιπίθεση μπήκε το γκολ. Όλες οι ομάδες, όταν μένει η αντίπαλη ομάδα με 10 παίχτες, βάζουν και άλλο επιθετικό για να πάρουν το μάτς. Έτσι κάναμε κι εμείς. Δεν μας βγήκε μια αντιπίθεση, αλλάξαν δύο μπαλές στο πλατή. Τυχερό, πιστεύω ότι ήταν τυχερό σήμερα το πλατή. Για το ποδόσφαιρο όμως δεν κερδίζω καλύτερα, το ξέρουμε έτσι. Και πολλές φορές χρειάζεται και η τύχη, σωστά. Τώρα, η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό Λουτρό. Πώς βλέπεις τις ελπίδες που υπάρχουν μέσα από τη δεύτερη θέση πλέον ως καλύτερος δεύτερος? Εντάξει, δεν θα αγιάζουμε τα γένια μας. Ξέρουμε ότι έχει δυναμική η ομάδα αυτή, την είδαμε. Ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω, μάλλον είμαι σίγουρος, ότι θα καταφέρουμε να ανεβούμε. Είναι δύο μάτς μπαράζ. Δεν ξέρω τις ομάδες από εκεί, δεν έχω καθόλου εικόνα, δεν έχω ιδέα τι γίνεται, γιατί είναι από τον άλλο όμιλο μακριά. Mm-hmm. Και εμείς θα βάλουμε κάτω τις δυνάμεις μας, που έχουμε πολλές, θα κάνουμε προπονηθούμε πάλι σωστά. Και θα πάμε στον παράζ για να ανεβούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι πρέπει, αυτός είναι ο δρόμος, αυτό θα ακολουθήσουμε. Ωραία. Άρα να ευχηθούμε κι εμείς μέσα από το site μας, μέσα από τον Έβολο, ότι καλύτερο και άνοδο, έστω μέσω του παράζ των καλύτερων δεύτερων, στην επόμενη κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Μαζί μας ο αρχιτέκτονας της ομάδας του Πλατέως, της φετινής ομάδας, της πρωταθλήτριας ομάδας του πρώτου ομίλου της Γάμαρης Τεχνικής, ο Βασίλης Παπαδημητρίου. Συγχαρητήρια καταρχάς για την άνοδο. Την κλασική ερώτηση θα σας κάνω. Ήταν δίκαιη η άνοδος, με ειλικρίνεια? Η άνοδος ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Πέρα για πέρα δίκαιη. Και αν λάβουμε και υπόψη το σημερινό το μάτς, στο οποίο τα παιδιά κατέθεσαν, αν μη τι άλλο, κατέθεσαν καρδιά και ψυχή και σε κάποιες φάσεις και λίγο αίμα. Λοιπόν, ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Θα ήταν αδικία. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αδικία. Έτσι, και πάντα ο καλύτερος δεν κερδίζει ή δεν επιτυχάνει το στόχο του. Θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δικαίως κατακτήσαμε την πρώτη θέση. Και στα δύο παιχνίδια με το Λουτρό μεταξύ σας, θεωρείτε ότι ήσασταν καλύτεροι? Και στα δύο τα παιχνίδια. Εντάξει, το πρώτο, αν θυμάστε, ήσταν και το παρακολουθήσατε όπως σε κάθε μάτς. Με την άποψή σας. Ναι, ήταν. Το σκορ θα έπρεπε να ήταν. Να έχει πάρει διαστάσεις. Αυτό το σημερινό το μάτς ήταν πολύ ιδιαίτερο. Αυτό είπα και στην αρχή στα παιδιά, το τι θα επικρατούσε. Ακριβώς αυτό αποτυπώθηκε στο γήπεδο. Και αν λάβουμε και υπόψη ότι παίζαμε 45 λεπτά με παίχτη λιγότερο, αυτό δίνει μεγαλύτερη διαστάση. Πάντως, ο ποδοσφαιρικός κύκλος της περιοχής μας έκανε θέμα, έκανε συζήτηση, κριτικάροντας τις δύο ομάδες, του Λουτρού και του Πλατέως, ότι το Πλατή έχει την ποιότητα, ενώ ο Λουτρός έχει τη δύναμη. Σήμερα αντιπαρατάξατε και δύναμη επιπλέον της ποιότητας για να πάρει το παιχνίδι? Η δύναμη σε ένα ποδοσφαιρικό μάτσι βγαίνει στις προσωπικές μονομαχίες και στη διεκδίκηση της φάσης. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στις προσωπικές μονομαχίες πετύχαμε. Αντιπαρατάξαμε αυτό που είχε ο αντίπαλος. Στις διεκδικήσεις των φάσεων, εκεί δεν είμαι ευχαριστημένος. Στις προσωπικές μονομαχίες. Ναι. Τώρα, η επόμενη μέρα. Η Β' κατηγορία σας περιμένει. Εξάλλου, να σας θυμίσω και λιγάκι, ότι είχαμε δώσει και μια υπόσχεση, ότι θα βγούμε πρώτοι. Και η ερώτηση επαναλήφθηκε πάλι από το Στέλιο, νομίζω. Ναι. Πρώτη ή πρωταθλήτρια. Και είπα πάλι πρώτη. Έτσι, εγώ θα έκλεινα με αυτό, πρωτού φτάσουμε εκεί πέρα. Απλώς λέω, η επόμενη μέρα τώρα που ξημερώνει θα σας βρει στη Β' κατηγορία, μια κατηγορία πιο πάνω.
Όπως είναι η ομάδα τώρα, μπορεί να σταθεί. Όπως είναι η ομάδα, μπορεί να σταθεί. Μπορεί να σταθεί και θα ανέβει η κατηγορία του χρόνου πάλι. Και αυτό το είπαμε. Ότι γιατί, ανεβαίνοντας... γιατί η φυσική θέση του Πλατέως ποια είναι για σας? Θα πρέπει να μπουν και άλλοι παράγοντες για να πάει στη φυσική του θέση. Ποια είναι η φυσική της θέση? Έχουμε στόχο την Α1 και από εκεί... υψηλότερα. Ωραία. Να σας αφήσουμε να το χαρείτε, να το πανηγυρίσετε, γιατί σας έχουμε και μέσα στο κρύο. Και να ευχηθούμε καλή πορεία την επόμενη σεζόν στη Β' Αριστεχνική. Ευχαριστώ πολύ και εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν πάντα κοντά στην ομάδα. Και πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι και του χρόνου θα είστε πάντα μαζί μας. Το Έμβολος, όσο υπάρχει αριστεχνικό ποδόσφαιρο, θα προσπαθεί να είναι πάντα δίπλα και να το στηρίζει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αργύρης Καλωσόπουλος, ο φιλόδοξος νεαρός πρόεδρος του Ολυμπιακού Λουτρού, με πολλά όνειρα ξεκίνησε η ομάδα φέτος. Έφτασε μέχρι τη Βρύση, δεν ήπιε νερό, βγήκε οριακά δεύτερη, τελευταία αγωνιστική όπως κρίθηκε το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Υπάρχει και συνέχεια. Έτσι, πρόεδρε? Υπάρχει συνέχεια. Είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα. Τα συγχαρητήριά μου στους παίκτες του Πλατέως και στη διοίκηση. Να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στους παίκτες μας, στη διοίκηση. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Συνεχίζουμε, πάμε στα μπαράζ, παίζουμε κανονικά. Το παιχνίδι έχει αυτό το αποτέλεσμα. Μήπως τώρα με δύο λόγια θα πρέπει η ομάδα λίγο να σπριντάρει λίγο παραπάνω, να προλάβει την είσοδο στην άλλη κατηγορία μέσω των μπαράζ? Όχι, πιστεύω. Είναι έτοιμη, με συγχωρείτε. Θα μπορούσε να γίνει και το αντίθετο με την αντίπαλη ομάδα. Απλά είναι, πιστεύω, πολύ λίγα τα παιχνίδια. Ακριβώς. Και κάποιος πρέπει να κερδίσει. Είδαμε, ας πούμε, με ένα κατέβασμα της μπάλας έγινε τον γκολ. Θα μπορούσε να γίνει και το αντίθετο. Είναι κάτι σαν τελικό σκυπέλο. Κρίνεται σε ένα-δύο παιχνίδια όλος ο πρωταθλητής. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ειλικρινά, να ανέβει η ομάδα, γιατί είναι ιστορική ομάδα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε κουράσει τον κόσμο, αλλά είναι αλήθεια. Έτσι, να ανέβει η ομάδα παραπάνω, γιατί έχει και κόσμο, καλό προπονητή, φιλάθλος, που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και πιστεύω θα προχωρήσει καλύτερα. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά. Θα ήθελα να συγχαρώ και εσάς που καλύβετε αυτό το τελευταίο αριστεχνικό ποδόσφαιρο, που είναι για εσάς πάρα πολύ, είναι τιμή σας. Ευχαριστώ τον Νίκο τον Αναστασόπουλο που είναι στην ομάδα μας και όλα τα παιδιά. Να είστε καλά, πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Κοντά μας έχουμε το Μάκη το Μουσκεφτάρα, το μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Αγροτικού Αστέρα Πλατέως. Μάκη, σήμερα ο Αγροτικός Αστέρας κατάφερε να κερδίσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Λουτρού. Κέρδισε 1-0 και μαζί με την νίκη και την άνοδο στην Β' Αριστεχνική κατηγορία. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα με τον Αγροτικό Αστέρα? Ο στόχος φέτος ήταν να βγει η ομάδα από τη γάμα κατηγορία. Το καταφέραμε σήμερα. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Όλη η διοίκηση, ο προπονητής και οι παίκτες και ο κόσμος μας βοήθησε πάρα πολύ. Ανταποκρίθηκε και τον ανταμείψαμε με τον καλύτερο τρόπο. Και δίνω το λόγο μου, σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι η ομάδα του χρόνου θα ενισχυθεί και θα πρωταγωνιστήσει και στη Β' κατηγορία και σε δύο χρόνια θα είναι εκεί που την αξίζει. Ο πύχης ποιος είναι, Μάκη, δηλαδή, Α1? Μέσα σε τρία χρόνια, να μην πω σε τέσσερα, θα είμαστε στην Α1 κατηγορία. Από τη μεριά του Έμβολος, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Αγροτικό Αστέρα Πλατέως και σε σένα προσωπικά και στα άλλα μέλη του ΔΣ, που έχετε αναλάβει φέτος αυτή την προσπάθεια να οδηγήσετε τον Αστέρα όσο πιο ψηλά μπορείτε. Ευχαριστούμε πολύ και εκ μέρους της διοίκησης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Έμβολο που ήταν σε όλα τα παιχνίδια κοντά μας και μας συμπαραστάθηκε και μας πρόβαλε τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε και να ευχηθούμε ότι το καλύτερο. Yes. Γήπεδο Λουτρού βρισκόμαστε. Τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι. Αγροτικός Αστέρας Πλατέως κέρδισε τον Ολυμπιακό Λουτρού με 1-0 και ανεβαίνει στην δεύτερη τεχνική. Το παιχνίδι παρακολούθησε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρες Πίος Παναγιώτης Κυρίνης, από τον οποίο θα ζητούσαμε να μας πει τη γνώμη του για το παιχνίδι. Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Κέρδισε η ομάδα του Πλατέως. Βεβαίως και οι δύο ομάδες είχαν ιδιαίτερα καλή απόδοση. Ευχαριστήθηκαν οι θεατές με όλα όσα είδαν στο γήπεδο. Ας ευχηθώ και στις δύο ομάδες καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.